Σοκάρουν τα περιστατικά μεθ ανηλίκων που καταλήγουν στο νοσοκομείο, με το Ίδρυμα του Ρεθύμνου να έχει καταγράψει έως τώρα 10 περιστατικά οξείας μέθης από την αρχή του έτους. Μια μάστιγα που προβληματίζει έντονα όλη την Κρήτη, ειδικότερα καθώς πρόκειται για παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών. Σταθερά τα τελευταία 6 που έχω να σας πω στοιχεία χρόνια, είχαμε γύρω στα 8 περιστατικά το χρόνο κατά μέσο όρο. Μιλάμε για σοβαρές μέθες, αυτές δηλαδή που η ποσότητα του αλκοόλ, η ταχύτητα που το λαμβάνει κανείς, γιατί και αυτό έχει σημασία, αλλιώς είναι να πίνεις σταδιακά και αλλιώς είναι να πίνεις μαζεμένη μια μεγάλη τοξική, ανεβάζει τεράστια επίπεδα στο αίμα σου. Είναι αυτά λοιπόν που τα οδήγησε στο νοσοκομείο, γιατί με λίγα λόγια δεν μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους. Μιλάμε για σοβαρές μέθες, όχι για το απλά ζαλίστηκα. Φέτος όντως είχαμε, ήδη έχουμε φτάσει στα 10 κρούσματα και φαίνεται ότι είναι και λίγο πιο βαριά. Μιλάμε για σκληρά ποτά. Στους εφήβους που η μέση ηλικία τους, μιλάμε για αυτούς που είναι κάτω των 16, δεν επιτρέπεται, είναι παράνομοι, δεν θα έπρεπε να απασχολεί καθόλου τον παιδίατρο η χρήση του αλκοόλ. Οι επιπτώσεις του αλκοόλ στους οργανισμούς των παιδιών μπορούν να είναι καταστροφικές, ενώ την ίδια στιγμή δεκάδες τροχαία καταγράφονται στο νησί με νεαρές ηλικίες που έχουν καταναλώσει ποσότητες και οδηγούν. Στις σοβαρές μέθες είναι εννοείται η έκπτωση του επίπεδου συνείδησης. Τα παιδιά αντιδρούν τις περισσότερες φορές μόνο στα πολύ εξαιρετικά επώδυνα ερεθίσματα. Και όταν κάποιος δεν έχει συνείδηση, δεν μπορεί να ρυθμίσει καλά την αναπνοή του, δεν μπορεί να ρυθμίσει καλά την καρδιακή του λειτουργία. Μπορεί να κάνει ένα σοβαρό εγκεφαλικό ίδημα, μπορεί να κάνει ένα νεμετό και να κάνει σρόφηση. Έτσι, και να είναι μια δευτεροπαθής επιπλοκή, επηρεάζει σίγουρα το ύπαρ, επηρεάζει κάθε φορά που πίνουμε τα εγκεφαλικά μας κύτταρα, χάνουμε εγκεφαλικά κύτταρα κάθε φορά που πίνει ένας ανήλικος στον ανώριμο το γέφαλο, και τις άλλες επιπτώσεις της ήπιας μέθης ή της κατανάλωσης που μετά παίρνουμε και ένα μηχανάκι για να γυρίσουμε στο σπίτι μας. Και εκεί πια είναι θανατηφόρος συνδυασμός. Όταν παίρνω και ένα μηχανάκι και βγαίνω στον δρόμο, δεν σέβομαι και τον άλλον, ανεξάρτητα από το τι θα κάνω στον εαυτό μου. Ανεξέλεγκτη είναι η χρήση νοπνευματόδων ποτών από παιδιά, ειδικά το καλοκαίρι, οδηγώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες σε αναζήτηση των παραμέτρων αυτής της δυνητικά θανάσιμης κατάστασης. Η χρήση αλκοόλ δεν γίνεται πάντα στα μαγαζιά, γίνεται και στα σπίτια. Όπως επίσης το καλοκαίρι είναι τελείως ανεξέλεγκτο αυτό που συμβαίνει στα πανηγύρια και στις πολιτικές εκδηλώσεις. Εντελώς ανεξέλεγκτο όμως. Αν κρίνω από το γεγονός ότι φέτος οι εισαγγελικές εντολές που δεχτήκαμε σαν Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών για κοινωνικές έρευνες εντός του Δήμου Ρεθύμνου μόνο, έτσι, όχι για όλο το νομό, έχουν διπλασιαστεί από πέρσι, όχι τώρα, το Σεπτέμβρη, που ήταν η τελευταία φορά που ζήτησα ενημέρωση για τον αριθμό. Αν λοιπόν το Σεπτέμβρη έχουμε τις διπλάσιες από πέρσι, καταλαβαίνετε ότι ως το τέλος χρονιάς θα είναι τριπλάσιες. Αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά πράγματα. Μιλάει για πάρα πολύ σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, για οξυμένα κοινωνικά προβλήματα, μιλάει για οξυμένες κοινωνικές ανισότητες, μιλάει για πολύ συχνή παραμέληση, μιλάει για κακοποίηση. Για πολύ παραγωγικό ζήτημα κάνουν λόγο οι εκπαιδευτικοί, τονίζοντας ότι το σχολείο θα μπορούσε να συμβάλλει στην άμβληση του φαινομένου με τη σωστή διαχείριση. Είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο, το οποίο έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. Πιστεύω ότι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με τα πρότυπα που εισπράττουν οι νέοι από το περιβάλλον τους. Και για να μην κρυβόμαστε, ειδικά τα αγόρια. Υπάρχει δηλαδή μια νοοτροπία ότι είναι πολύ εντάξει να πίνεις, ακόμα και αν είσαι ανήλικος και αυτό συντελεί στη κοινωνικοποίησή σου. Το σχολείο θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά στον περιορισμό του φαινομένου, αλλά χρειάζεται στελέχωση, χρειάζονται ψυχολόγοι, χρειάζονται κοινωνιολόγοι, κοινωνική λειτουργία, όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για εμάς τους εκπαιδευτικούς.